Καλησπέρα Κωνσταντίνε μου. Καλησπέρα από την όμορφη Ξάνθη. Από την όμορφη Ξάνθη και από, είπαμε, από την όμορφη Βόρειο Ελλάδα και Ανατολική Ακριβώς. Θράκη. Και από την Θράκη. Μπορεί να λέγαμε μέχρι και τις προάλλες ότι η Ξάνθη είναι το τελευταίο τμήμα όπου έχει ανάψει ο φάρος του ελληνισμού, της Ελλήνων Συνέλευσης. Τώρα μετατέθηκε ακόμα πιο πέρα. Στην Κομωτινή. Μάλιστα. Και όσο πάμε και τώρα που. Ναι. Και τώρα που οργανώνεται και ο Εύρος. Σιγά σιγά. Ναι, όπως είδα, ήταν καταπληκτικό το κλίμα, μεγάλη συγκέντρωση. Πραγματικά ένιωσα ρίγη συγκίνησης. Στα έστειλε και στο μήνυμα. Ακριβώς. Ήταν πάρα πολύ ωραία η εκδήλωση. Οι ομιλητές τα είπαν όπως έπρεπε να τα πούν. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή πώς μας έχουν παγιδεύσει και πώς μπορούμε πια να ανταπεξέλθουμε και να ανταποκριθούμε πια στις νέες απαιτήσεις και πώς να αναστραφεί όλη αυτή η κατάσταση που εξαρτάται πια μόνο από εμάς. Έτσι ακριβώς, από εμάς αυτό πρέπει να γίνει γνωστό και σε όλους. Είναι ενδεικτικό στα βιντεάκια που βγήκα από την Ορκομοσία. Δηλαδή αυτό που μας συγκίνησε ήταν αυτός ο κύριος. Δηλαδή θα το πω απλά που ήταν κάποιας μεγάλης ηλικίας, αλλά το πάθος που έβγαζε όταν είπε «Σηκωθείτε Έλληνες» για την ορκομοσία που είπε και ο Γιάννης ο Καλογερόπουλος, το πάθος που έβγαλε αυτός ο κύριος προς το ακροατήριο, «Τι κάθεστε μωρέ, πάμε να πολεμήσουμε για την πατρίδα, σηκωθείτε όλοι». Ναι, είναι... Δηλαδή κάνω μία παράφραση, αλλά αυτό είπε και μας συγκίνησε πρώτο στη γραμμή. Να είναι πολύ πιο σπουδαίο από έναν ηλικιωμένο να νιώθει αυτή τη δύναμη μέσα του. Ακριβώς. Είναι τεράστιος ο ελληνισμός. Είναι πολύ τεράστιος ο ελληνισμός. Γι' αυτό και ήταν πολύ καλή η εκδήλωση στην Κομωτινή, πετυχημένη. Και τώρα αρχίζει η δουλειά που λέμε, η εργασία. Μάλιστα. Η σκληρή δουλειά θα πω, γιατί είναι θέμα πλέον αφύπνισης όλων των Ελλήνων μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον και σε μια δύσκολη περιοχή που είσαστε εσείς. Ναι, είναι αρκετά δύσκολο και ιδίως η περιοχή της Κομωτινής έχει τις ιδιαιτερότητές της. Λόγω προξενείου. Ναι, τα έχουμε αυτό ακριβώς. Κυρίως είναι λόγω προξενείου. Δεν θα έλεγα λόγω μειονότητας των ανθρώπων, πιο πολύ λόγω προξενείου. Και κυρίως της νοοτροπίας των περισσότερων ανθρώπων. Μάλιστα. Πώς είναι, δηλαδή, για παράδειγμα, για να κλείσω την παρένθεση, που πήγα κι εγώ από νωρίς στην Κομωτινή και ενημέρωσα και δικούς μου ανθρώπους. Πρώτη φορά έβλεπα με τα μάτια μου αυτό το τείχος, πώς απλώνεται. Δηλαδή, να το πω τύφλο σε όλη αυτή η νοοτροπία που επικρατεί μέχρι και σήμερα. Ναι. Που λένε δεν πιστεύω, δεν κάνω, δεν μπορώ να το πιστέψω, δεν είναι έτσι, δεν είναι αλήθεια. Και εκεί που πας με τη λογική και τους ηρεμείς και τους βάζεις σε ένα αυλάκι, να πάει ξανά να ξεφεύγουν. Μάλιστα. Λοιπόν. Αλλά με τη λογική και την νόηση τα πετυχαίνουμε και η απόδειξη ήταν στη χθεσινή εκδήλωση που ήταν ωραία. Και συνεχίζουμε. Και κυρίως που συνεχίζεται και η πορεία των εξοδίκων. Ναι. Πολίτες έρχονται στα γραφεία από μόνοι τους. Τώρα πια σταματάνε. Βάλαμε και πιο μεγάλες αφίσες και βλέπουν, διαβάζουν, απορούν. Όλοι κοντοστέκονται μπροστά στο τζάμι του γραφείου. Μάλιστα. Έρχονται από μόνοι τους, ρωτάνε, ζητάνε ενημέρωση. Μάλιστα. Βέβαια επικρατεί και μία, πώς να το πω, δυσφορία από την πλευρά της ΔΟΗ, του Δημοσίου για παράδειγμα, που παραλαμβάνουν συνεχώς εξώδικα, αλλά η κατάσταση συνεχίζεται όπως πρέπει. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάμε στο θέμα μας τώρα, Κωνσταντίνε. Τι μας σήμερα, γιατί θα μας μιλήσεις?
Σήμερα θα κάνουμε μία μικρή σύνοψη για την αυτοκρατορία της Ρωμανίας. Ναι. Απλώς πριν ξεκινήσουμε, ήθελα να πω... Βέβαια, αλλιώς το είχα προγραμματίσει την εκπομπή, αλλά όλο αυτός ο ενθουσιασμός, όλη αυτή η χαρά που συναντήσαμε εχθές στη Κομωτινή, ναι, ήταν πιο συγκλονιστική. Απλώς να, και να επανέλθω στο θέμα μου, απλώς ήθελα να πω ότι από την προηγούμενη την εκπομπή που αναφερθήκαμε στον Ιστουνιανό, στη στάση του Νίκα, ναι, που όντως και, και στην νομοθεσία του Ιστουνιανού υπάρχουν νόμοι, δηλαδή, καλά το είπα, υπάρχουν νόμοι που στρέφονται και κατά των Ελλήνων, επειδή αυτός ονειρευόταν να εγκαθιδρύσει ξανά την ρωμαϊκή αυτοκρατορία, αλλά και να επιβάλλει συγχρόνως και το χριστιανισμό, γιατί το είπαμε, ότι ο χριστιανισμός ήταν το όχημα, ήταν το περιτύριγμα της επιβολής αυτής της νέας αυτοκρατορικής ιδεολογίας. Οπότε έπρεπε να εισέλθουν τα νέα χριστιανικά ήθη και έγινε κατά κάποιο τρόπο, αλλά και πιο ουσιαστικό, ένα, δεν θα το πω προσιλητισμός, δηλαδή είτε με το καλό είτε με τη βία στράφηκαν οι άνθρωποι προς τη νέα θρησκεία. Υπάρχουν βέβαια και νόμοι στην νομοθεσία, όπως και στο Μεγάλο Θεοδόσιο, που υπάρχουν διατάξεις που στρέφονται και κατά των Ελλήνων, που στην ουσία τους αναγκάζουν να σπαστούν τον χριστιανισμό. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό που μπορούμε να πούμε, δηλαδή να εκχριστιανιστούν. Βέβαια υπάρχει και ο άλλος ο όρος, όταν φεύγεις από τον χριστιανισμό και πας στον μουσουλμανισμό ή στο Ισλάμ, λέμε εξισλαμισμός. Ναι. Τώρα στους Έλληνες επιβάλλουν τον εκχριστιανισμό. Είτε με το καλό, είτε με τη βία. Με τη και όταν βία. Λέμε με την βία, εννοούμε και με άσκηση σωματικής βίας και με διωγμούς και με... Δηλαδή με δυσμενείς καταστάσεις. Αυτά έγιναν. Δεν μπορούμε να τα... πώς να το πούμε, να τα αποσιωπήσουμε. Γιατί υπάρχουν εκεί πηγές και το μαρτυρούν και αυτό. Ωραία. Απλώς και μένα η δικιά μου η γραμμή είναι και αυτό που έμαθα και από τις σπουδές μου είναι απλώς να προσπαθώ να είμαι όσο γίνεται αντικειμενικός και να μην παίρνω θέση απέναντι στα γεγονότα. Και ίσως είναι ένα είδος να δημιουργηθεί αυτός ο προβληματισμός και να αναδείξουμε όλα αυτά τα ελαττώματα που υπάρχουν στην παιδεία μας ή ακόμα και στη γραμματεία μας και πώς μπορούν αυτά στην Ελλήνων πολιτεία όχι να αντιστραφούν, δηλαδή να ξαναγραφτούν ξανά τα σωστά τα βιβλία. Mm-hmm. Δηλαδή, ας πω να πω και το σωστά να το βάλω στα εισαγωγικά, να γραφτούν όπως ήταν, όπως είναι η αλήθεια, χωρίς να αποσιωπηθεί τίποτα. Και επειδή είδα και ένα σχόλιο, εντάξει, υπάρχει η ελευθερία της έκφρασης και σε αυτό δεν πρέπει να το παραβλέπουμε, απλώς δεν είμαι συνηθισμένος να λέω αναλήθειες. Είναι υποστηρίζω ότι αυτή είναι η χριστιανική πορεία του Βυζαντίου. Ότι είναι χριστιανική, είναι, γιατί μιλήσαμε για μια θεοκρατική αυτοκρατορία. Μάλιστα. Και βρήκα ένα χωρικό από τον Πολύβιο, ο οποίος καταγόταν από τη Μεγαλόπολη της Αρκαδίας, έζησε το 200 με 118 π.Χ. και αυτός μας δίνει αρκετές πληροφορίες για την ρωμαϊκή αυτοκρατορία και όσο ήταν κατά τη διάρκεια με την αχαϊκή συμπολιτεία και καλύπτει τα γεγονότα από το 220 μέχρι το 146 π.Χ. Ναι. Βέβαια δεν θα πούμε το έργο του Πολύβιου που λέγεται «Ιστορία» και είναι σε 40 βιβλία. Απλώς αναφέρεται σε ένα απόσπασμα που λέει ποιο είναι το κατοχρέος του ιστορικού. Ναι. Τώρα να μην αρχίσουμε το αρχαίο κείμενο, να το πούμε κατευθείαν στα νέα ελληνικά. Αναφέρει στο χωρίο του ότι στις υπόλοιπες δραστηριότητες της ζωής του ίσως δεν μπορεί κάποιος να αποβάλει αυτού του είδους την εύνοια προς γνωστούς και φίλους. Και πράγματι ο Χριστός πολίτης, δηλαδή τον αγαθόν άνδρα,
αυτή είναι η αρχαία έκφραση, mm-hmm. πρέπει να αγαπάει τους φίλους του και την πατρίδα του και να μισεί μαζί τους ίδιους εχθρούς που μισούν και οι φίλοι του και να αγαπάει μαζί με αυτούς τους φίλους. Όταν όμως επομίζεται κανείς την ευθύνη του ιστορικού, πρέπει να λησμονήσει όριστες παρόμοιες συμπεριφορές και πολλές φορές να εγκομιάζει και να τιμά με τους μεγαλύτερους επένους τους εχθρούς όταν αυτό απαιτούν οι περιστάσεις και πολλές φορές να ελέγχει και να επικρίνει υβριστικά τους στενούς συγγενείς του όταν αυτό υποδηλώνουν τα σφάλματα στις ενέργειές τους. Γιατί όπως ακριβώς όταν ένας ζωντανός οργανισμός χάσει τα μάτια του, αχρηστεύεται ολόκληρος. Έτσι και από την ιστορία, εάν λείψει η αλήθεια, ό,τι απομείνει από αυτήν καταντά άχρηστη διήγηση. Δηλαδή ο Πολύβιος μας λέει ότι ένας ιστορικός δεν πρέπει να αγαπάει τους φίλους του και να μισεί τους εχθρούς του όπως ο κάθε άλλος πολίτης. Αντιθέτως, ο αμερόληπτος ιστορικός έχει ηθική υποχρέωση να εγκομιάζει τους εχθρούς του όταν είναι άξιοι επένων και να κατηγορεί με το πιο επιτιμητικό τρόπο τους φίλους και συγγενείς όταν οι πράξεις τους είναι εσφαλμένες. Η αλήθεια και αντικειμενικότητα στην ιστορία είναι όπως τα μάτια για κάθε ζωντανό οργανισμό. Αν λείψει η αλήθεια από την ιστορία, τότε αυτή γίνεται άχρηστο διήγημα, όπως ακριβώς αχρηστεύεται ένα ζώο όταν χάσει τα μάτια του. Δηλαδή αυτή η αμεροληψία, δηλαδή είναι αυτό το σημείο που να είναι ένας ιστορικός αντικειμενικός και να μην επηρεάζεται από συναισθηματισμούς. Και επίσης ένας άλλος ιστορικός, ο Στράβων, έγραψε μία, διαβάζω μία έκφρασή του, που όταν θα τυπώσει την στα αρχαία, της ιστορίας αλήθεια εστί τέλος. Δηλαδή το τέλος τι σημαίνει, όχι το τέλος με τη σημερινή έννοια, σκοπός της ιστορίας είναι η αλήθεια. Το τέλος είναι ο σκοπός. Mm-hmm. Ότι δεν είναι, ο σκοπός της ιστορίας δεν είναι η απλή παράθεση γεγονότων που συνέβησαν στο παρελθόν, αλλά η ανάδειξη της αλήθειας. Ο ιστορικός οφείλει να καταδείξει τα πραγματικά αίτια στα οποία οφείλονται τα γεγονότα και στη συνέχεια να αναφερθεί στις συνέπειές τους. Ο ιστορικός όταν εκφέρει την άποψή του θα πρέπει να το λέει ευκρινώς, δηλαδή ξεκάθαρα. Δηλαδή αυτή είναι η γνώμη μου αναφορικά με τα γεγονότα και να μην επιτρέπει να συμπλέκεται αυτή με τα ίδια τα γεγονότα η άποψή του. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχεις να ρωτήσεις τίποτα. Όχι, η τοποθέτηση που θα κάνει ο άλλος, που θα κάνουμε πάνω σε αυτά που μας λέει, πρέπει να γίνει δημόσια. Ακριβώς. Γιατί ξέρεις, ζούμε σε μια εποχή που τα κρύβουμε όλα μεταξύ μας, τα ψιθυρίζουμε και κρυβόμαστε και από τον ίδιο τον εαυτό μας. Είναι πολύ σωστά, Γιάννη. Πολύ ακριβώς σπουδαίο. Έτσι είναι. Και γι' αυτό και επειδή είναι και η ειδικότητά μου η αυτοκρατορία της Ρωμανίας ή η βυζαντινή ιστορία, όπως και να τυπούμε. Ναι. Δηλαδή είναι. Και την έχω ζήσει και προσπαθώ όσο γίνεται, ακόμα και όταν έγραφα και την διπλωματική μου εργασία, να βιώσω εκείνη την εποχή, αυτό το κλίμα της εποχής, πώς σκέφτονταν οι άνθρωποι, αυτό το πνεύμα, δηλαδή κάπως να το ενσταθώ, ότι είναι μία περίοδος ιδιαίτερη, είναι σκοτεινή, δεν θα την πω, γιατί υπάρχουν και περιόδους που λέμε σκοτεινή χρόνη στην αυτοκρατορία της Ρωμανίας, αυτό είναι μια παράφραση που δεν ισχύει. Σκοτεινή ονομάστηκαν γιατί δεν υπήρχαν πολλές πηγές για αυτή την περίοδο, αν και τώρα ανακαλύπτονται και πηγές. Όπως πολύ σημαντικό είναι ότι ό,τι γνωρίζαμε από την πλευρά του Βυζαντίου, να το πω, της αυτοκρατορίας της Ρωμανίας, δηλαδή από τους ιστορικούς της εποχής, από τους Βυζαντινούς, τώρα μεταφράζονται και κείμενα, πηγές στα ρωσικά, στα σλαβικά, μεταφράζονται τέτοιου είδους πηγές, όπου βλέπουμε και την άλλη όψη του νομίσματος και μπορούμε να εκφέρουμε μια καλύτερη άποψη. Και πολλές φορές να ανατρέπονται κάποια γεγονότα, κάποιες απόψεις που ισχυριζόμασταν ότι ίσχυαν, αλλά με τη μετάφραση άλλων πηγών αναθεωρούμε. Και επίσης ένα άλλο χωρίο που, εντάξει, δεν έχει τόσο με το χρέος του ιστορικού,
αλλά το έκρινα ότι να το πούμε, να το αναφέρουμε ναι. στους ακροατές μας, στις συνελληνίδες μας, στους συνέλληνές μας, είναι από τον Ξενοφόντα και από το έργο του «Ο Αγισίλαος», όπου ήταν μια σημαντική προσωπικότητα ο Αγισίλαος, βασιλιάς της Σπάρτης, που διακρινόταν από αξιοπρέπεια, ανδρεία, ορθή κρίση, σοφία, δικαιοσύνη και έκανε εκστρατεία στη Μικρά Ασία, την οποία και την παρουσιάζει ο Ξενοφόντας στο έργο του και έτρεφε ιδιαίτερη εκτίμηση για αυτόν ο Ξενοφόντας. Και έχει κάνει το εγκόμιό του στην ουσία. Και βλέπουμε μέσα από τον Αγισίλαο και αυτές τις αρετές που υπάρχουν και στην Ελλήνων πολιτεία. Και αναφέρω στη μετάφραση, όλοι γνωρίζουμε ότι ο Αγισίλαος, όπου πίστευε ότι θα πρόσφερε κάποια ωφέλεια στην πατρίδα του, δεν έπαβε να μοχθεί. Δεν απέφευγε τους κινδύνους, δεν λυπόταν τα χρήματα, ούτε πρόβαλε ως δικαιολογία τη σωματική υγεία και τα γυρατιά. Αλλά θεωρούσε έργο του καλού βασιλιά και αυτό, δηλαδή το να κάνει όσο το δυνατόν περισσότερα καλά στους υπηκόους του, που είναι στο αρχαίο κείμενο τους αρχωμένους. Ανάμεσα στις μεγαλύτερες ωφέλειες της πατρίδας, και αυτό εδώ το γνώρισμα αυτού εγώ συγκαταλέγω, αναφέρει ο Ξενοφόντας, ότι δηλαδή ενώ ήταν ο δυνατότερος στην πόλη, φανερά φρόντιζε σε μεγάλο βαθμό για τους νόμους. Γιατί ποιος θα ήθελε να μην υπακούει ενώ έβρεπε το βασιλιά να υπακούει, εννοεί στους νόμους. Μάλιστα. Αυτός και προς τους πολιτικούς του αντιπάλους μέσα στην πόλη συμπεριφερόταν όπως ακριβώς ο πατέρας προς τα παιδιά του. Τους κακολογούσε δηλαδή για τα σφάλματά τους, τους τιμούσε όμως αν έκαναν κάτι καλό και τους παραστεκόταν εάν συνέβαινε κάποια συμφορά, αφού δεν θεωρούσε κανέναν πολίτη εχθρό, αλλά ήθελε να τους επαινεί όλους επειδή θεωρούσε κέρδος ότι ζουν όλοι καλά και το λογάριαζε ως ζημιά αν κάποιος έστω και ανάξιος χανόταν. Μάλιστα. Έστω και ανάξιος. Έστω και ανάξιος. Δηλαδή βλέπουμε αυτή την οπτική για τον Αγισίλαο. Και κυρίως ανάμεσα στις αρετές του ήταν η φιλοπατρία, η υπακοή στους νόμους και η αγάπη του προς το λαό. Και κυρίως η στοργή που έδειχναν εξαιρέτως προς όλους τους πολίτες. Και αν κάτι έπρεπε για να κάνει για την πατρίδα του που το είδαμε και τώρα θυμήθηκα, όπως του είπε και εκείνος ο κύριος στην Κομωτινή, ναι. ασχέτως ήταν μεγάλο στην ηλικία, δεν έλεγε, δεν υπολόγιζε ούτε το προσωπικό μόχθο, ούτε τη σωματική υγεία, ούτε και τα γυρατιά. Και αρχή του ήταν ότι ο βασιλιάς τιμά το αξίωμά του όταν κάνει όσο το δυνατόν περισσότερα καλά στους υπηκόους του. Αλλά και πρώτος αυτός έδινε το παράδειγμα της υπακοής στους νόμους. Δηλαδή γινόταν ο ίδιος πρότυπο. Όσο για τη συμπεριφορά του προς τους πολίτες, αυτή ήταν στοργική που το είπαμε. Δηλαδή συμπεριφερόταν όπως ο στοργικός πατέρας ακόμα και στους πολιτικούς αντιπάλους. Mm-hmm. Και γι' αυτό ήταν και ο Αγισίλαος μια σημαντική προσωπικότητα, πολιτική προσωπικότητα. Και είχε διακριθεί για τα ηγετικά του προσόντα, τη διορατικότητα και την αξιοπρέπειά του. Δηλαδή ήταν από τους φωτισμένους ηγέτες. Ο Αγισίλαος. Μάλιστα, πολύ καλή η τοποθέτησή σου. Και ένα άλλο στοιχείο είναι, και κλείνω με αυτό και επανέρχομαι στο θέμα μας, ότι από τον Μένανδρο, δηλαδή βλέπουμε πόσο πλούσια είναι η γραμματεία μας και με έδωσε έναυσμα και να ανατρέξω και να δούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Και λέει στο αρχαίο κείμενο η φράση «Αρχίστε τευχώς, είστε ταύτης άξιος». Αν σου τύχει αξίωμα η μετάφραση, να είσαι αντάξιός του. Μάλιστα. Δηλαδή, αν κάποιος αναλαμβάνει ένα αξίωμα, οφείλει καταρχάς στον ίδιο και κατ' απέκταση σε εκείνους που τον εμπιστεύτηκαν να δίνει τον καλύτερο εαυτό του, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου αυτού.
Λειτουργώντας με αυτόν τον τρόπο, ωφελούνται όλοι. Πρωταρχικά ο ίδιος που αναλαμβάνει το αξίωμα, γιατί όταν κανείς ανταπεξέρχεται επάξια στις υποχρεώσεις που αναδύονται από τη θέση του, αυτόματα γεμίζει με ικανοποίηση, με χαρά, με αυτοπεποίθηση και με αισιοδοξία, αλλά και το έργο που παράγεται είναι αποτελεσματικό. Τα ίδια εισπράττουν εκείνοι που βρίσκονται γύρω του, αλλά και οι ευρύτεροι αποδέχτες της προσπάθειάς του. Γίνεται κατανοητό εν τέλει ότι αν αυτή η κατάσταση λειτουργεί ως δεδομένο προαπαιτούμενο, τα ωφέλη που αποκομίζει η κοινωνία ως σύνολο είναι πολλαπλά. Μάλιστα. Ζούμε ακριβώς τα αντίθετα από όσα μας ενημερώνεις, Κωνσταντίνε. Ζούμε ακριβώς τα αντίθετα. Αλλά αυτό είναι που προσπαθούμε να επαναφέρουμε το κάτι το καινούργιο, κάτι το νέο. Και αυτό που υπάρχει μέσα στις προγραμματικές μας δηλώσεις της Ελλήνων Πολιτείας, που στηρίζεται πάνω στις αρχές, στις αξίες, στους τρεις πολιτιακούς νόμους. Δηλαδή είναι όλο αυτό το επιστέγασμα. Και βλέπουμε παραδείγματα στην γραμματεία μας. Μάλιστα. Και κυρίως και να πω ότι αυτά τα χωρία, τα αποσπάσματα, ανατρέχοντας, ψάχνοντας και σε σχολικά βιβλία, τα βρήκα στο βιβλίο της Δευτέρας Γυμνασίου. Ή παλιότερο. Όχι, το καινούριο. Το καινούριο. Απλά δεν διδάσκονται και περίπου παρουσίασα, αλλά μπορεί να υπάρχει και καλύτερος τρόπος, πώς πρέπει να γίνεται η διδασκαλία ακόμα και σε τέτοιου είδους κείμενα. Δηλαδή όλα αυτά τα νοήματα. Δηλαδή δεν είναι να κάνεις γραμματική, εγκλητική, χρονική αντικατάσταση το ρήμα ή να κάνεις κλίση του ουσιαστικού, του επιθέτου, της αντωνυμίας. Εντάξει, ναι με καλά είναι, γιατί γνωρίζεις περισσότερο την αρχαία ελληνική γλώσσα. Ούτε το είναι το υποκείμενο, το ρήμα, το αντικείμενο. Έχουν τη σημασία τους, γιατί στο αρχαίο κείμενο, άμα βάλεις σε σειρά τις λέξεις, βγαίνει και πιο εύκολα το νόημα. Μάλιστα. Η απόδοση της μετάφρασης. Ναι. Και καταλαβαίνουμε όταν μπαίνουν στη σειρά οι λέξεις αυτή τη μαγεία της ελληνικής γλώσσας. Γιατί όντως η ελληνική γλώσσα είναι ζωντανή, η αρχαία ελληνική είναι ακόμα πιο ζωντανή και γι' αυτό η νέα ελληνική γλώσσα είναι η εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής. Υπάρχει μια εξελικτική πορεία. Mm-hmm. Και όταν βλέπουμε αυτή τη μαγεία της αρχαίας ελληνικής, δεν καταλαβαίνουμε πολύ τη διαφορά με τη νέα ελληνική, γιατί και το ίδιο το θεωρούμε το ίδιο. Α, και τα δυο είναι κατανοητές γλώσσες, αν πούμε ότι είναι ξεχωριστές, αλλά είναι το ίδιο και το αυτό. Μάλιστα. Και με αυτό το τρόπο δίνεις και το νόημα, περνάς και την κεντρική ιδέα και στο παιδί και στον διδασκόμενο, όλο αυτό το πνεύμα, όλο αυτό το αξιακό σύστημα. Και έτσι τον γαλουχείς και έτσι αναπλάθεις προσωπικότητες. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Και έτσι ακριβώς είναι. Δεν αξίζει αυτή τη στιγμή μόνο να το συζητάμε. Πρέπει να γίνει πράξη. Πρέπει, ακριβώς. Και ερχόμενος στην αυτοκρατορία της Ρουμανίας, θέλουμε να πούμε, δηλαδή ως σύνοψη περίπου, να κάνουμε μια σύνοψη, ότι εννοούμε εκείνο το κομμάτι της ιστορίας που αρχίζει από τη μονοκρατορία του Κωνσταντίνου του Πρώτου, που είναι από το 324 μετά Χριστό, και το τέλος της τοποθετείται με την πτώση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς Τούρκους 29 Μαΐου του 1453. Βέβαια, ο χρονικός διαχωρισμός της αρχής της αυτοκρατορίας της Ρουμανίας, αν και μπορεί να θεωρηθεί συμβατικός, εντούτοις είναι ο επικρατέστερος ανάμεσα στους επιστήμονες, οι οποίοι διατύπωσαν πολλές θεωρίες ως προς την έναρξή της. Επιπλέον πρέπει και να λεχθεί ότι οι όροι που επικράτησαν αργότερα Βυζαντινός, Βυζάντιο κτλ. Αποτελούσαν νεολογισμοί, οι οποίοι δηλαδή ήταν καινούργιοι όροι, δηλαδή εφευρέθηκαν. Αυτό σημαίνει νεολογισμός, δηλαδή εισάγουμε ένα καινούργιο όρο.
οι οποίοι επινοήθηκαν το 1562 από τον Ιερόνυμο Βόλφ, όταν εισηγήθηκε την ίδρυση του Corpus Byzantine Historiae, δηλαδή μία σειρά της Βυζαντινής Ιστορίας, και τους καθιέρωσε ο Φιλίπ Λαμπέ, ο οποίος είναι ο ιδρυτής της Βυζαντίδας του Λούβρου. Μάλιστα. Και αυτό έγινε επειδή οι Ευρωπαίοι, όταν άρχισε η επιστημονική μελέτη του Βυζαντίου, της Αυτοκρατορίας Ρωμανίας μετά την άλωση, έπρεπε να φτιάξουν, στα εισαγωγικά, έπρεπε να φτιάξουν μια λέξη που να περιγράφει αυτή την αυτοκρατορία, ώστε να ξεχωρίζεται σαν όρος από κάποια άλλη που θα μπορούσε να δημιουργήσει παραπλανητική εντύπωση ή σύγχυση. Και επεξηγούμε δηλαδή τι εννοούμε. Για παράδειγμα, αν η ιστορία αυτού του κράτους ονομαζόταν Ελληνική Ιστορία, ναι, δηλαδή από το 324 ως το 1453, συνειρμικά θα πήγαινε στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας. Ναι. Αν την ονόμαζαν Ρωμαϊκή Ιστορία, θα πήγαινε στην ιστορία της αρχαίας Ρώμης. Γι' αυτό αναγκάστηκαν, πάλι στα εισαγωγικά, να επισκευάσουν στη Δύση αυτό τον ψεύτικο όρο, δηλαδή Βυζάντιο, Βυζαντινός πολιτισμός και τα ομόριζά του. Και αυτή η σκέψη ξεκίνησε από το γεγονός ότι τους όρους αυτούς δεν τους συναντούμε σε καμιά πηγή της Βυζαντινής περίοδου, είτε ήταν ελληνική είτε ήταν ξένη. Έχουμε πει ότι επειδή υπήρχε η πόλη Βυζάντιο που ιδρύθηκε από τον Βύζαντα, ναι, αναφέρεται ως τοπική πόλη, αν τυχόν υπάρχει νήξη στις πηγές. Αλλά δεν αναφέρεται να χαρακτηρίζει την αυτοκρατορία. Οι ίδιοι κάτοικοι της αυτοκρατορίας αποκαλούσαν τους εαυτούς τους Ρωμαίους. Το κράτος τους ήταν ρωμαϊκό και η νέα πρωτεύουσα ήταν η Νέα Ρώμη, δηλαδή Κωνσταντινούπολη. Αυτό ίσχυε για τους κατοίκους της αυτοκρατορίας, ότι θεωρούσαν τους εαυτούς τους Ρωμαίους, ήταν ρωμαϊκό το κράτος τους και η πρωτεύουσά τους ήταν η Νέα Ρώμη. Υπήρχε η Ρώμη η παλιά, δηλαδή στην Ιταλία, και όταν έγινε η μετάθεση της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη, επειδή ονομάστηκε για χάρη του μονοκράτορα Κωνσταντίνου του Πρώτου, Κωνσταντινούπολη, και γι' αυτό έχουμε τη λέξη Κωνσταντινούπολη. Τώρα, στη Δύση, η έννοια του Ρωμαίου σήμαινε κάτι άλλο. Πρώτον, σήμαινε τον αρχαίο Ρωμαίο, δεύτερον, τον κάτοικο της Ρώμης, και τρίτον, σήμαινε τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία του γερμανικού έθνους. Και γι' αυτό το λόγο επινοήθηκαν αυτοί οι νεολογισμοί και άρχισαν να χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν αυτή την αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης και τους κατοίκους της. Και το νέο στοιχείο που εισήλθε σε αυτή την νέα αυτοκρατορία ήταν η θρησκεία, ή να το πούμε απλά το δόγμα. Ήταν το καινούργιο στοιχείο που επέδρασε πάνω και σε σημαντικούς πολιτικούς και πολιτιακούς θεσμούς, όπως ήταν ο αυτοκράτορας, το δίκαιο, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο επιλέχθηκε και η νέα πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας. Επίσης, να σημειώσουμε ότι η κληρική και η μοναχή αποτελούσαν μέρος της αυτοκρατορικής προπαγάνδας όταν ταυτίζονταν με αυτή. Δηλαδή, στην ουσία ήταν υπάλληλοι του κράτους και χρησιμοποιούνταν από το κράτος. Γιατί πρέπει να πούμε, και αυτό είναι ολοφάνερο, ότι εκείνη την εποχή ούτε διαδίκτυο υπήρχε, ούτε κινητά υπήρχαν, ούτε έξυπνα κινητά υπήρχαν. Με έναν τρόπο έπρεπε να διαδίδεται τι λέγονται από το ανάκτορο προς το ραό. Και αυτό το ρόλο δεν το έπαιζαν μόνο οι πολιτικοί υπάλληλοι, οι διοικητικοί υπάλληλοι της αυλής, αλλά το έπαιζε και η Εκκλησία αυτό το ρόλο. Αλλά συγχρόνως αποτελούσαν η κληρική και η ισχυρή αντιπολίτευση όταν ασκούσαν δρυμία κριτική στην εξουσία του αυτοκράτορα. Τι σημαίνει δρυμία κριτική? Όταν θίγονταν τα συμφέροντά τους. Και αυτό το είδαμε κυρίως στην οικονομαχία, όπου στην οικονομαχία ήταν το πρόσχημα το να κατεβούν οι εικόνες.
Στην ουσία ήταν ότι επειδή η εκκλησία έλεγχε την παιδεία, προσπάθησαν οι ίσαυροι που ήταν τότε σε εκείνη την εποχή να ελέγξουν αυτό το γεγονός, να αφαιρέσουν την παιδεία από την εκκλησία και να την πάρει πίσω το κράτος. Και το άλλο και άλλος ο λόγος ήταν ότι πολλοί νέοι κλείνονταν στα μοναστήρια και γίνονταν μοναχοί. Οι περισσότεροι δεν γίνονταν επειδή θέλανε να αφιερωθούν στο Θεό, απλά γίνονταν για να γλιτώσουν τη συμμετοχή τους στο στρατό, στη φορολογία, και έβρισκαν αυτό το τρόπο απαλλαγής από τα καθήκοντά τους και από τις υποχρεώσεις. Και έτσι το κράτος έχανε και από ανθρώπινο δυναμικό. Ναι. Αυτή η εσωτερική οργάνωση και συγκρότηση του νέου κράτους θα είναι ακριβώς και ο πυρήνας αυτής της νέας αυτής αυτοκρατορίας. Και πρέπει να πούμε ότι η αυτοκρατορία στηρίχτηκε σε τρεις πυλώνες. Δηλαδή έχουμε στην Ανατολή, όπου όταν αναφέρουμε Ανατολή ξεκινάμε από τη Βόρεια Αφρική, να το πούμε πιο απλά, όλα τα ελληνιστικά βασίλεια που υπήρχαν, κυρίαρχη γλώσσα ήταν η ελληνική. Ναι. Οι οποίοι βέβαια βρίσκονταν κάτω από την ρωμαϊκή κυριαρχία. Οπότε έχουμε τη ρωμαϊκή διοίκηση. Βέβαια στην Ανατολή, δηλαδή και να πάμε πιο ειδικότερα στην Παλαιστίνη, στα Ιεροσόρυμα ή όπως το ονομάζουμε σήμερα περισσότεροι στους Αγίους Τόπους, όπου συνδέθηκαν με τον Χριστό και από εκεί ξεκίνησε αυτή η νέα θρησκεία που πήρε το όνομά του για χάρη το όνομα του Χριστού και γι' αυτό ονομάστηκε και Χριστιανισμός, άρχισε να δημιουργείται μια νέα θρησκεία σύμφωνα με την καινούργια διδαχή. Γνωρίζουμε από την ιστορία ότι κάποιοι αυτοκράτορες προχώρησαν σε σκληρούς διωγμούς κατά των χριστιανών. Τώρα από άλλες πηγές τώρα βλέπουμε να αναθεωρούνται αυτές οι απόψεις κατά πόσο υπήρξαν σκληροί αυτοί οι διωγμοί. Γιατί θέλω να καταλήξω ότι ας πούμε ότι έγιναν διωγμοί κατά των χριστιανών, μετά αργότερα όταν πήραν τα πάνω τους, να το πούμε έτσι, άρχισαν οι χριστιανοί να κάνουν διωγμούς στους υπόλοιπους. Μάλιστα. Που πάντα αυτό συμβαίνει και στην νομοτελειακά. Δηλαδή όπως ζούμε τώρα αυτή την κατάσταση, τώρα αυτοί που είναι οι επικυρίαρχοι που νομίζουν ότι μας κυβερνούν, που μας ελέγχουν, βρίσκονται πάνω και ελέγχουν, έρχεται η στιγμή που βρίσκονται κάτω και εμείς μετά θα είμαστε πάνω. Και να μην ξεχνάμε και αυτό που είχαν διατυπώσει και οι αρχαίοι μας πρόγονοι, το θέμα σχετικά με την Ήβρη, με ύψιλον και γιώτα, Ήβρη, δηλαδή την αλαζονία. Και τι επιφέρει η αλαζονία, τη τιμωρία. Και τελικά την πτώση επιφέρει. Και το είχαμε δει, είχε αναπτυχθεί και στην τραγωδία του Εσχύρου, στους Πέρσες αυτό το σχήμα της Ήβρης. Που ξεκινάει από την αλαζονία, φτάνει στο θόλωμα του νου, γίνεται η αλαζονική πράξη, φτάνουμε στη τιμωρία και μετά στη πτώση αυτού που έκανε την αλαζονία. Και όταν διαπραχθεί αυτό το αδίκημα εισαγωγικά της αλαζονίας, δεν υπάρχει επιστροφή. Μετά θα υποστείς και την τιμωρία. Αλλά επανέρχομαι. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι να μου πεις. Όχι, Κωνσταντίνε, σε ακούω προσεκτικά και πραγματικά και χαίρομαι για αυτά που τα στοιχεία που μας δίνεις, αλλά και γενικότερα για όλες τις πληροφορίες που μας δίνεις. Οπότε βλέπουμε τα τρία στοιχεία αυτές της αυτοκρατορίας που τα είπαμε αναλυτικά, να τα συμπτύξουμε. Πολύ ωραία. Το ένα ήταν το ομόγλωσσο. Δηλαδή το ομό που στα αρχαία σημαίνει το ίδιο, η ίδια γλώσσα. Ποια ήταν η ίδια γλώσσα? Η ελληνική, που μιλούνταν σε όλα τα ελληνιστικά βασίλεια. Δηλαδή ξεκίνησε από την αρχαία Ελλάδα, έφτασαν ο Φίλιππος, ο Μέγας Αλέξανδρος, που θέλαν να κάνουν
που είναι οι πρώτοι παγκοσμιοποιητές και διέδωσαν την ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό στα πέρατα της Οικουμένης. Αλλά μετά όμως έχουμε τους διαδόχους και αρχίζουμε να μπαίνουμε σε μία παρακμή, αλλά η γλώσσα παραμένει, η ελληνική. Μάλιστα. Έχουμε το ομόδοξον, από το δοκό και πάμε παραμφερή λέξη το δόγμα. Ποιο είναι το δόγμα? Η νέα θρησκεία, ο χριστιανισμός. Και μπαίνει ένας καινούργιο, και μπαίνει και ο τρίτος όρος που είναι το ομότροπο, που είναι ο ίδιος τρόπος. Δηλαδή είναι η ρωμαϊκή σκέψη, η ρωμαϊκή διοίκηση, η οποία αναπλάστηκε και αφομοιώθηκε από διαφορετικούς κόσμους και επιβλήθηκε η ρωμαϊκή διοίκηση. Οπότε με την γλώσσα που ήταν η ίδια, με την θρησκεία και με τη ρωμαϊκή διοίκηση δημιουργήθηκε αυτή η αυτοκρατορία της Ρωμανίας, η οποία βέβαια ήταν ένα κράτος πολυεθνικό, αλλά με ενιαίους πολιτιακούς θεσμούς. Και εκεί υπήρχε η νέα τάξη που ήταν η Θεία Πρόνοια, που είχε προβλέψει ότι είχε προβλέψει γίνεται πραγματικότητα, όπως συνυπάρχουν η χριστιανική πίστη και ο χριστιανικός ηθικός νόμος, η πνευματική παράδοση του ελληνισμού, το ρωμαϊκό δίκαιο και η ρωμαϊκή κρατική οργάνωση. Δηλαδή όλα αυτά συνυπήρχαν. Και βέβαια η συμβολή της νέας θρησκείας του δόγματος ενίσχυσε βέβαια και την ιδέα της οικουμενικότητας. Γι' αυτό το είπαμε πολλές φορές ότι η θρησκεία, όχι η θρησκεία, το δόγμα αποτέλεσε το περιτύριγμα της νέας αυτοκρατορίας και ήταν από τα θεμέλια όπου επιβλήθηκε. Γιατί ο Κωνσταντίνος ο πρώτος ήθελε να δημιουργήσει μια, ήθελε να είναι μονοκράτορας. Δεν του άρεσε το σύστημα του Διοκλητιανού που ήταν η τετραρχία, που υπήρχαν ο αυτοκράτορας και δύο οι Κέσαρες στη Δύση και στην Ανατολή. Ένας έπρεπε να διοικεί την αυτοκρατορία σύμφωνα και με του ανατολικού τύπου της μοναρχίας όπως ήταν στη Περσία. Αλλά έβλεπε ότι το κράτος του βρίσκονταν σε παρακμή και έψαχνε κάτι να βρει να στηριχτεί η νέα εξουσία. Και το βρήκε στον χριστιανισμό, γιατί είδε στους υποστηριχτές του χριστιανισμού αυτή την πειθαρχία που είχαν. Δηλαδή αν πούμε ότι υπέφεραν από τους διωγμούς, αναφέρουμε αυτό που γνωρίζουμε όλοι μας από την ιστορία, ναι, ότι δεν προέβαλαν αντίσταση στους διωγμούς, ότι θυσιάζονταν αυτοβούλος. Μάλιστα. Που τρώγονταν είτε στις αρένες που τρώγονταν από τα λιοντάρια, είτε με μονομάχους που σκοτώνονταν ή που σταυρώνονταν. Αυτά αναφέρουμε ότι γνωρίζουμε. Ναι. Και επίσης έβλεπε ότι είχαν μία ισχυρή πίστη, που να το μεταφράσουμε καλύτερα, ότι είχαν ένα ισχυρό φρόνημα. Ότι παρόλο που δέχονταν απειλές, που λέμε το πιο μαλακό, ή προσβολές ή ύβρις ή ακόμα και σωματικούς κολασμούς και βασανιστήρια, διατηρούσαν το φρόνημά τους ακμεότατο, γιατί πίστευαν στον αρχηγό της πίστης, πίστευαν σε μια άλλη ζωή, ότι θα θεί η ουράνια βασιλεία. Και αυτό το διέκρινε ο Κωνσταντίνος και λέει, εδώ έχουμε ένα στοιχείο σημαντικό, αυτή την πειθαρχία θέλω να εδραιώσω όλη τη μονοκρατορία μου και να επιβάλλω αυτά που πρέπει να επιβάλλω. Και αυτά θα τα επιβάλλει, θα τα έκανε πάνω σε πρόβατα. Πάνω σε πρόβατα. Και πώς πρέπει να γίνει αυτό? Πρέπει αυτή η πίστη με κάθε κόστος, με κάθε τρόπο να διαδοθεί. Και γι' αυτό είπαμε ότι αν πούμε ότι έγιναν οι διωγμοί κατά τον χριστιανό, μετά περνάμε σε μια άλλη φάση όπου οι χριστιανοί κάνουν διωγμούς κατά των Ελλήνων, για παράδειγμα. Μάλιστα. Επιβάλλοντας με την βία τη νέα θρησκεία. Δηλαδή αυτά που αν πούμε ότι υπέφεραν, τα προξένησαν και στους άλλους. Αλλά τώρα φτάνουμε και σε κάποια άλλα πράγματα που βλέπουν, που το είδαμε και στην ιδρυτική διακήρυξη του πολιτικού φορέα, πώς άλλαξε ο θεσμός της βασιλείας
Ενώ υπήρχε ο βασιλέας και είχαμε πει και ότι η συγκλητική ήταν ελληνική καταγωγή, ελληνικής καταγωγής, και λίγο από την ιστορία τη ρωμαϊκή που ξέρουμε ότι ο ίδιος αυτοκράτορας ήταν ο ίδιος ο Θεός, που υπάρχει και το στα λατινικά Deus που είναι ο Θεός ή Dominus, Κύριος, το νέο μοναρχικό πολίτευμα ενδυναμώθηκε με την πίστη στη θεοπρόβλητη και θεοστήριχτη εξουσία. Τώρα πια ο Βυζαντινός αυτοκράτορας κατεβαίνει ένα επίπεδο κάτω και λέει ότι είναι ο τοποτηρητής του Θεού στη γη, ότι είναι ο πιστός εν Χριστώ βασιλεύς, όπως το λέει και στην ιδρυτική διακήρυξη του πολιτικού φορέα μας. Μάλιστα. Ο αιώνιος προστάτης της ρωμαϊκής κυριαρχίας και πρέπει να ενεργεί ως επίγεια εικόνα του Θεού, κατά μίμησή του, και να διέπεται η εξουσία του από φιλανθρωπία, δικαιοσύνη και η άσκησή της να είναι συνετή και χρηστή. Και εδώ αναφέρεται ότι με αυτόν τον τρόπο μπήκε ένας φραγμός στο απολυταρχικό χαρακτήρα της εξουσίας του. Αλλά έτσι σφράγισε τη νέα εξουσία ο αυτοκράτορας, γίνοντας ο πιστός εν Χριστώ βασιλεύς. Και η ιδεολογία που υπήρχε στην αυτοκρατορία της Ρωμανίας ήταν ότι η αυτοκρατορία της Ρωμανίας ήταν η επίγεια εικόνα της ουράνιας βασιλείας του Θεού. Δηλαδή, αν υπήρχε το ερώτημα πώς είναι αυτή η ουράνια βασιλεία σύμφωνα με την χριστιανική πίστη, ορίστε ένα παράδειγμα, η επίγεια εικόνα της είναι η αυτοκρατορία της Ρωμανίας. Αυτό πίστευα. Μάλιστα. Και εκεί στηρίχθηκε η όλη ιδεολογία. Και πώς και βλέπουμε και πώς αφαιρούνται πια και τα πραγματικά δικαιώματα των Ελλήνων, αυτού του που ο Έλληνας ήταν, που ο βασιλιάς ήταν ελληνικής καταγωγής, και πώς τώρα πια όχι αλλοιώνονται, πώς χρησιμοποιούνται με ένα διαφορετικό τρόπο και πώς εξελίσσεται η ιστορία σε αυτή την εξελικτική της γραμμή. Και επενερχόμενοι σε αυτό το χριστιανικό δόγμα, σε όλο αυτό το νέο περιτύλιγμα, οποιαδήποτε αμφισβήτηση στην αυτοκρατορία του θεωρούνταν ότι προσέβερε την επίγεια ουράνια βασίλεια, την οποία αντιπροσώπευε ο ίδιος και υπονόμευε την ασφάλεια και τη σωτηρία των υπηκών του. Και έτσι το νέο Imperium Romanum είχε ως αποστολή να αποκρούσει τους βαρβάρους, να διατηρήσει την ειρήνη, να επιβάλλει κράτος δικαίου και ενότητα δόγματος και να διαδώσει, και εδώ πρέπει να προσέξουμε τον όρο πια, ότι πια δεν υπάρχουν οι Έλληνες, να διαδώσει στους ειδωλολάτρες τον χριστιανισμό. Δηλαδή αυτό που ξέρουμε ειδωλολάτρες, που πιστεύουν στα είδωλα, ή εθνικούς, τώρα τους βάζουν σε ένα σακί όλους. Ενώ ξέρουμε ότι οι Έλληνες δεν ήταν ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ίσα ίσα που βγήκε εκ των υστέρων η χριστιανική θρησκεία και λέει ότι ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, επειδή μίλησαν για το Θείο, είναι πρόδρομοι του χριστιανισμού. Δηλαδή σε μια θεολογική σχολή αυτό θα μάθουμε. Γιατί και η χριστιανική θρησκεία πήρε πολλά στοιχεία από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, ή να το πούμε από την αρχαία ελληνική θεολογία, αν υπάρχει αυτός ο όρος. Ναι. Το βάζω σε εισαγωγικά. Εισαγωγικά, σωστό. Γιατί πρώτα οι αρχαίοι Έλληνες μίλησαν για το Θείο, μίλησαν για το σύμπαν, τι είναι η ψυχή, πώς κινούνται τα πάντα, ότι κάτι υπάρχει μια ανώτερη δύναμη. Και οι θεωρίες τους είναι μοναδικές. Ιδίως στον διάλογο του Πλάτωνα στον Φέδωνα που αναφέρεται για την ψυχή, που είναι ο διάλογος του Σωκράτη με τον μαθητή του, είναι εντυπωσιακή στη θεωρία. Δηλαδή πρέπει να έχουμε τόσο καθαρό νου για να καταλάβουμε τα παραδείγματα και την ευφυΐα που είχαν οι προγονείς μας. Μάλιστα. Είναι κάτι το εντυπωσιακό. Και στη συνέχεια βασίστηκε η υπόλοιπη μεταγενέστερη φιλοσοφία της Δύσης.
Και κλείνουμε στο πρόσωπο του αυτοκράτορα, συνεχίζοντας τη σύνοψη, ότι η θρησκευτική προέλευση της αυτοκρατορικής εξουσίας αποτέλεσε τη βάση των πολιτιακών και πολιτικών θεσμών της αυτοκρατορίας της Ρουμανίας. Απέρεα από την πεποίθηση ότι η αυτοκρατορική εξουσία είναι η εικόνα της ουράνιας βασιλείας, βέβαια από τη ρωμαϊκή εποχή υπήρχε βέβαια το ζήτημα της θεοποίησης του αυτοκράτορα, όπου με τον χριστιανισμό αλλάζει η αντίληψη αυτή, η οποία φέρει τον αυτοκράτορα να τον επιλέγει ο Θεός και μόνο με τη Θεία Χάρη είναι σε θέση να ασκεί το λειτουργήμά του. Και αυτό είναι, πρόκειται δηλαδή για τη μεταβολή του αυτοκράτορα Θεού που υπήρχε σε αυτοκράτορα χάριτη, ελαίου Θεού. Είναι ο εκλεκτός του Θεού και είναι εξ ορισμού ο πιστός εν Χριστώ και φιλόχριστος βασιλεύς. Με άλλα λόγια, αυτοκράτορας μετατρέπεται σε δούλο Θεού, που υπάρχει και αυτό στην ιδρυτική μας διακήρυξη. Πώς τώρα πια έχουμε τον όρο δούλο Θεού. Και σχατολογική αυτή αντίληψη σημαίνει ότι ο αυτοκράτορας ήταν ο προσωρινός εκπρόσωπος του Θεού πάνω στη γη, μέχρι την ημέρα που θα έρθει η επουράνια βασιλεία. Και η προσομοίωση με την ουράνια βασιλεία εξηγείται απλά ότι δηλαδή όπως ο Θεός βασιλεύει σε όλο το σύμπαν, έτσι κυβερνά σε όλη την οικουμένη ο αυτοκράτορας. Μάλιστα. Πολύ ωραία το είχαν στήσει. Πάρα πολύ, ναι. Ακριβώς. Αυτή είναι η νέα η εξουσία που έρχεται. Δηλαδή, ό,τι γνωρίζουμε από τη διαδρομή, από τον Φίλιππο, τον δεύτερο, από τον Μέγα Αλέξανδρο, εισέρχεται η ρωμαϊκή κυριαρχία και πώς φεύγουν όλα αυτά τα δικαιώματα και πώς μετατρέπονται. Και στείνεται το νέο, όχι το νέο κράτος, στείνεται η νέα ιδεολογία. Και οι αυτοκρατορικές αρετές πήγασαν από την προσπάθεια μίμησης του Θεού και περιλάβαναν τη δικαιοσύνη, τη φιλανθρωπία, τη γενεοδορία, την αγνότητα, τη φιλαλήθεια, τη τήρηση του νόμου και την ευσέβεια. Δηλαδή αναφέρεται σε γνωρίσματα της θρησκείας. Ας πούμε στις αρετές της χριστιανικής θρησκείας. Που αυτές οι χριστιανικές αρετές, που μπορούμε να τις πούμε και λογικές, προϋπήρχαν και πιο πριν. Δηλαδή αυτές τις αρετές τις συναντούμε και στον Σοκράτη και στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη, όλο αυτό το αξιακό σύστημα. Δεν ήταν κάτι το καινούριο. Και μία παρένθεση είναι ότι χτες στην Κομωτινή που ήμουνα και με την θεία μου και εκεί ήταν που συνάντησα λίγο αυτό το τείχος, διαβάζοντας ένα βιβλίο της Ρωμηγή, μιας αρχαιοελληνίστριας να το πω, ναι. Δηλαδή που είναι λάτρης των αρχαίων ελληνικών, της αρχαίας γραμματείας, και εκεί γράφει πράγματα το βιβλίο της που λίγο το ξεφύλισα, που τα βρίσκουμε και στις προγραμματικές μας δηλώσεις. Δηλαδή αναφερόταν στην έννοια του πολίτη και κυρίως του ενεργού πολίτη, και υπήρχε μία έκφραση που την κράτησα, ότι λέει πολίτης είναι ότι εγώ είμαι το κράτος, ναι. Δηλαδή ο καθένας μας. Έτσι ακριβώς είναι. Και ότι πρέπει να συμμετάχουμε, στα κοινά και να συναποφασίζουμε για το μέλλον μας και για τις όποιες αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν. Και γι' αυτό υπήρχε και θεωρούνταν ως μεγάλο αξίωμα το να είσαι ενεργός πολίτης. Και γι' αυτό υπήρχε η πρόβλεψη ότι απαλλάσσεσαι από οτιδήποτε άλλη υποχρέωση, απλώς ανήκεις ότι πρέπει να είσαι ενεργός πολίτης, σκεπτόμενος πολίτης, να αποφασίζεις για το μέλλον. Και βέβαια αυτές οι αρετές που είδαμε ήταν ασφαλώς αρετές που προέρχονταν βέβαια από τον χριστιανισμό, αλλά είπαμε ότι προέρχονταν και νωρίτερα. Και επίσης επιζούσε και η αντίληψη του ρωμαϊκού πρινσιπάτους, όπου ο αυτοκράτορας ήταν ο άριστος, ο εκλεκτός του λαού και κυρίως του στρατευμένου λαού, δηλαδή του στρατού. Και η διαρχική αυτή αντίληψη της αυτοκρατορικής εξουσίας, ότι δηλαδή ο αυτοκράτορας ήταν ο εκλεκτός του Θεού, εκλεγόταν από το λαό για να κυβερνήσει τους υπηκόους του,
με ευνομία και πατρική επιστασία και να τους οδηγήσει στην ευσέβεια και στη γνώση του αληθινού Θεού, ήταν θεμελιώδη στην αυτοκρατορία της Ρωμανίας. Και βλέπουμε και τους καινούργιους όρους να κυβερνήσει τους υπηκόους του. Τώρα πια μιλάμε για υπηκόους, ναι, του ενός. Ενώ όταν λέμε ενεργοί πολίτες, στους ενεργούς πολίτες δεν υπάρχουν υπήκοοι. Αφού όλοι σωστό, είμαστε ίσοι. Σωστό είναι αυτό. Όλοι συμμετέχουμε. Και είμαστε όλοι ενεργοί πολίτες. Αυτό εννοείται. Ακριβώς. Δηλαδή βλέπουμε όλες αυτές τις αλλαγές. Και βέβαια σημαντικές πηγές που αντλούμε στοιχεία, όντως είναι τα νομίσματα και οι σφραγίδες. Όπου εκεί δείχνουν τα σύμβολα, όπου έμφαση δίνεται στο συμβαλισμό. Τα νομίσματα και οι σφραγίδες, η συγγυλιογραφία, αποτελούν τις εικαστικές επίσημες εκφράσεις της προβολής του αυτοκατορικού ιδεώδους. Και ήταν ένα είδος προπαγάνδας. Όταν το βλέπεις το νόμισμα αποτυπωμένο ή σε σφραγίδα που ήταν για την καθημερινή αλληλογραφία, από εκεί βλέπουμε και το καινούριο, το νέο αυτό που δημιουργείται, το νέο αυτό ιδεώδες. Έμφαση δίδεται στον συμβολισμό που εκφράζεται με τα σύμβολα της αυτοκατορικής ένδυσης και εξουσίας και συγκεκριμενοποιείται με την αντιπαραβολή της αυτοκατορικής μορφής στη μία όψη και της θεϊκής ή αγιολογικής στην άλλη. Έτσι εκφράζεται η θρησκευτική αποστολή του αυτοκράτορα, ο ρόλος του επί της γης, η πηγή της δύναμης και της εξουσίας στο πολιτικό του κύρος. Και είχαμε δει, είχαμε αναρτήσει στο διαδίκτυο ένα δείγμα από τέτοιες σφραγίδες, όπου βλέπουμε τον Χριστό να είναι ένθρονος, να κάθεται στο θρόνο του και να στέφει έναν αυτοκράτορα της Ρωμανίας. Και βλέπουμε όλο αυτό που αναφέραμε, όλη αυτή την ιδεολογία, αυτό το ιδεώδες, πώς μεταφέρεται στην εικόνα. Μάλιστα. Οπότε δεν ξέρω αν έχεις κάτι να με ρωτήσεις. Όχι, Κωνσταντίνε, πραγματικά η σύνοψή σου ήταν καταπληκτική, θα πω, και δέσαμε και τις προηγούμενες εκπομπές και δεν έχουμε ξεφύγει σε τίποτα από όσα έχουμε πει. Δηλαδή θέλω να πω ότι σε όλα αυτά που λέμε είναι γεγονότα καταγεγραμμένα, έχουν συμβεί. Εσύ είσαι ειδικότερος βέβαια για να μας τα αποκαλύψεις και βέβαια να μας τα παρουσιάσεις. Τα συμπεράσματα τα έχουμε βγάλει μέσα από όλες αυτές τις εκπομπές, ξέρουμε πλέον τι έχει συμβεί. Εκείνο που θα πω και το είχα ξαναπεί, δεν μπορώ να χωνέψω, όπως πολλοί που μπορεί να μας ακούν αυτή τη στιγμή, ναι, αυτό που είπε ο πατέρας μου, πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας είναι. Τελικά δεν ήταν τίποτα δικό μας. Αν θέλεις, όλα ήταν κλεμμένα και αρπαγμένα από τους Έλληνες. Αυτό. Και όλα ήταν... Ναι. Είναι δύσκολο να αλλάξεις, αυτή τη στιγμή την σκέψη, αν θέλεις, και την ιστορία ή το ρου αυτό, τις ιστορίες που έχουν μάθει, ότι η Αγία Σοφιά είναι δική μας και κάποια στιγμή θα την κυριεύσουμε. Αυτό ακριβώς. Και απορούν και ξύστανται, να το πω, όταν διαπιστώνουν και όταν μπορούμε να το πούμε με λογική, ότι δεν ήταν τίποτα άλλο παρά εξυπηρετούσε την μεγάλη ιδέα. Και αυτό έγινε μετά από το 1821 με τον Ιωάννη Κολέτη, ναι, που ήταν αρχηγός του Γαλλικού Κόμματος, ήταν ένα διάστημα πρωθυπουργός και αυτός πρωτοδιατύπωσε τον όρο «μεγάλη ιδέα». Ότι μπορούμε να επεκταθούν τα σύνορα του ελληνικού. Έδωσε δηλαδή αυτό τον σπόρο, να το πούμε, στους Έλληνες της εποχής, να έχουν ένα κίνητο ότι να επεκτείνουν τα σύνορά τους. Ίσως αποπροσανατολώντας τους από κάτι άλλο. Και πρωτοδιατυπώθηκε τότε η μεγάλη ιδέα. Μάλιστα. Όπου ταύτισε τον Παρθενώνα, που είναι πυλώνας του ελληνισμού, με την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη, που ενώ είναι ένα θρησκευτικό μνημείο ή χριστιανικό μνημείο, δεν έχει σχέση με τον ελληνισμό, αλλά εντούτοις ήταν και Αγία Σοφία πυλώνας του ελληνισμού.
Οπότε Παρθενώνας ίσον η Αγία Σοφία, αν κάνουμε μια μαθηματική πράξη. Ναι, ναι, ναι. Και έτσι ταυτίστηκαν ως σύμβολα του ελληνισμού. Ναι. Σωστά. Ενώ άμα το δούμε βαθύτερα και με την λογική, δεν έχει καμία σχέση το ένα μνημείο με το άλλο. Μάλιστα. Το έχουμε πει στις εκπομπές μας και καλά κάνεις και μας το ξαναθυμίζεις. Έτσι ακριβώς είναι. Είμαστε 3 λεπτά μετά τις 9. Αν θέλεις κλείνουμε την εκπομπή μας, αν θέλεις κάτι να συμπληρώσεις. Δεν έχω κάτι να συμπληρώσω. Νομίζω ότι ήταν κατανοητά ότι κάναμε μια καλή σύνοψη, μια επανάληψη τόσων έχουμε πει. Μάλιστα. Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ Κωνσταντίνε. Α, και εγώ Γιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, όλες τις συνελληνίδες και τους συνέλληνες. Δύναμη, φως και συνεχίζουμε την πορεία μας. Συνεχίζουμε αμύωτη. Ακάθεκτη, αμύωτη. Ακάθεκτη ακριβώς. Και αμύωτη την πορεία μας. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ από την Ξάνθη, από την όμορφη Ξάνθη.